Πάμε να δούμε τι θα γίνει με την άλλη σωτηρία. Μα αυτή τη σφαγή των επιδοτήσεων για φέτος, 100-112 εκατομμύρια τα οποία κόπηκαν από τις ενισχύσεις, πραγματικά το θέμα τσούζι και τσουρουφλά, το σύνολο του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου της Κρήτης. Από τη μία είναι η απόβαση των κτηνοτρόφων σήμερα στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόσο σε Ηράκλειο όσο και στα Χανιά. Είναι στον κόβο των Μουρνιών η ενωτική κίνηση των αγροτικών συλλόγων από τα Χανιά. Εδώ στο Ηράκλειο, στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα συγκεντρωθούν οι υπόλοιποι εκτινοτρόφοι. Υπάρχει ένα κάλεσμα επίσης για αυτή την κινητοποίηση και από τους αγροτικούς συλλόγους Αστερουσίων και Ηρακλείου. Το απόγευμα, 5:30 το απόγευμα συγκεκριμένα, είναι η συνάντηση στο Υπουργείο Φορέων. Δεν ξέρω ποιον φορέων. Με τον Περιφερειάρχη, ίσως, ή υπό τον Περιφερειάρχη θα έπρεπε να πω, για αυτή τη σφαγή στις επιδοτήσεις. Θα επικαλεστώ τώρα το ρεπορτάζ του Χριστόφορου του Παπαδάκη, για να πάρουμε τις πληροφορίες για το τι σήμερα γίνεται. Ξεκινώντας από την Αθήνα, Χριστόφορε, καλημέρα. Καλημέρα, Αγγέλα, καλημέρα στους ακροατές μας. Είναι λοιπόν μια προγραμματισμένη συνάντηση για σήμερα στην Αθήνα με τον Λευτέρη Ευγενάκη. Την πόρτα του Ηρακλείου του Υπουργού θα περάσουν εκπρόσωποι μαζικών φορέων με επικεφαλής, όπως όλα δείχνουν και όπως αναμένεται, εκτός απρόπτου φυσικά, τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη. Εκεί λοιπόν οι εκπρόσωποι των φορέων, όπως αποφάσισαν και σε πρόσφατη συνάντηση που είχαν στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης και συνεδρίασαν για την υπόθεση αυτή, υπό τη διοργάνωση της οργάνωσης αμπελεργών και ελαιοκαλλιεργητών Κρήτης, εκεί θα συναντήσουν τον Λευτέρη Ευγενάκη και θα τους ζητήσουν να τους μιλήσει τόσο για το πρόβλημα που έχει προκύψει φέτος, δηλαδή για τα προβλήματα στην καταβολή των επιδοτήσεων, όσο βεβαίως και για τις λύσεις. Η συνάντηση με τον Λευτέρη Ευγενάκη γίνεται κάτω από τη λογική ότι δεν ευθύνεται ο συγκεκριμένος υπουργός, ο σημερινός υπουργός, για τη σφαγή των επιδοτήσεων, αλλά οι ευθύνες βαρύνουν κάποιους προκατόχους του. Που έχουν όνομα και επίθετο. Που έχουν όνομα και επίθετο. Λιβάνιος και Γεωργαντάς. Το λένε, δεν θα κρυβόμαστε μεταξύ μας. Ναι, επί των ημερών του κυρίου Λιβανού, ουσιαστικά έκλεισε η προγραμματική, δηλαδή μπήκαν οι σφραγίδες για την προγραμματική περίοδο, για το στρατηγικό σχεδιασμό, όπως λέγεται, σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, τι θα γίνει και όλα αυτά. Από τότε επισφραγίζεται και η μεγάλη σφαγή των επιδοτήσεων για τις δεντρώδεις καλλιέργειες, με την Κρήτη για άλλη μια φορά, αφού η Κρήτη στηρίζεται κυρίως στη κτηνοτροφία και στις δεντρώδεις καλλιέργειες, αμπέλια και ελιές, να είναι ο φτωχός συγγενής. Κάτι το οποίο είχε γίνει και με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, με την προηγούμενη ΚΑΠ. Απλά τώρα τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Να σου πω κάτι, να βάλω μια πληροφορία ακόμα σε αυτή την κουβέντα την οποία κάνουμε. Υπάρχουν και εκείνα τα αγροτικά στελέχη, τα οποία εκτός από τους προηγούμενους υπουργούς, λένε ότι η σημερινή συνάντηση στην Αθήνα και με τον υπουργό και η παρουσία του Περιφερειάρχη είναι επιτακτική, θυμίζοντας εκείνη την περίοδο που έπρεπε να κατατεθούν μελέτες, φάκελοι, δενδρώδεις καλλιέργειες, αλλά για πολιτικούς λόγους και πολιτικές αποφάσεις του Περιφερειάρχη είχε μείνει εκείνη την περίοδο, είχε μείνει το κομμάτι αντιπεριφέρειας, πρωτογενή τομέα, ακέφαλο στην περιφέρεια Κρήτης, με αποτέλεσμα να μην έχει αποσταλεί φάκελος, λένε πολλοί συνδικαλιστές, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα κομμάτι και για τις ευθύνες της περιφέρειας που θα πρέπει σήμερα σε αυτή τη συνάντηση, αν μη τι άλλο, όχι μόνο να απαντηθεί, αλλά και με την ευθύνη του νέου αντιπεριφερειάρχη, όποιος είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει από 1η του 2024, λένε τα ίδια στελέχη, εφόσον υπάρχει η χρονιά γέφυρα 2025 σε ό,τι έχει να κάνει με τη νέα προγραμματική περίοδο, και θα πρέπει ο φάκελος να διορθωθεί
από τα τώρα 24 μέχρι 2025 ότι θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη αυτός ο φάκελος να πάει ολοκληρωμένος, έτσι ώστε να μην ξαναγίνει το ίδιο και να χάνονται χρήματα από τους παραγωγούς σε ό,τι έχει να κάνει με τα χρήματα τα οποία έχουν πετσοκοφτεί από την συγκεκριμένη επιδότηση. Λένε επίσης οι ίδιοι ότι αν υπάρξει πολιτική απόφαση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεννόηση με την κυβέρνηση και λοιπά, με το οικονομικό και δεν ξέρω ποια άλλα η Υπουργεία, αλλά δοθεί εντολή από τον Πρωθυπουργό, μπορεί να αποκατασταθεί αυτή η τρελά μεγάλη αδικία. Αυτό έχω να προσθέσω. Νομίζω ότι είναι εύλογος αυτός ο προβληματισμός και αυτές οι καταγγελίες νομίζω ότι έχουν πόδια να σταθούν. Διότι έχω την εντύπωση ότι, για παράδειγμα, στο Θεσσαλικό κάμπο και πριν τις καταστροφές, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, οι περιφέρειες έπαιξαν πιο ενεργό ρόλο σε ό,τι αφορά τη στήριξη των δικών τους, ας πούμε, φακέλων. Από την άλλη, βεβαίως, ναι, και αυτή η πολιτική στήριξη, ας πούμε, από την πλευρά της κυβέρνησης, στο Σταύρο Αρναουτάκη, σαφώς αυτή η στήριξη έπαιξε ένα ρόλο. Όχι βέβαια ότι ο Σταύρος Αρναουτάκης είχε ανάγκη τη Νέα Δημοκρατία και κανένα κόμμα, αλλά εν πάση περιπτώσει από τη στιγμή που υπήρξε αυτή η στήριξη, οπωσδήποτε ίσως ατόνισε λίγο και η διεκδίκηση από την πλευρά της περιφέρειας Κρήτης. Εγώ πάντως, να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι και πολλές διεκδικητικές προσπάθειες. Αλλά εδώ δεν πρέπει όμως να ρίχνουμε τις ευθύνες προφανώς μόνο, ας πούμε, στην περιφέρεια Κρήτης, αλλά να δούμε και οι αγροτικοί φορείς τι έκαναν όλο αυτό το διάστημα. Σαφέστατα. Και ένας φάκελος από την άλλη, ο οποίος δεν καταρτίστηκε και δεν κατατέθηκε. Την υπόθεση αυτή. Νομίζω ότι γενικότερα υπήρξε μια αδράνεια από την πλευρά των αγροτικών φορέων και της περιφέρειας Κρήτης, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή σήμερα στην Αθήνα και το απόγευμα στα γραφεία του Υπουργείου θα πάει αντιπροσωπή από την περιφέρεια Κρήτης, από την οργάνωση, από την ομάδα αμπελουργών ελαιοκαλλιεργητών Κρήτης, ΕΑΣΥ, άλλες ενδεχόμενα ενώσεις, σύλλογοι, γιατί αν μιλάμε για παγκρήτια απόβαση, εγώ θα περίμενα ότι θα υπάρχουν εκπρόσωποι από όλη την Κρήτη. Υπάρχουν αντιδράσεις για την πρωτοβουλία αυτή, η οποία, όπως είπαμε, εντάξει, φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει και έχει στηριχθεί στην οργάνωση αμπελουργών και ελαιοκαλλιεργητών Κρήτης, αλλά υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις, ας πούμε, με την έννοια ότι δεν θα έπρεπε, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η κινητοποίηση σημερινή στον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ίδια ώρα ή την ίδια μέρα μάλλον, να υπάρχει, ας πούμε, σε εξέλιξη και μια τέτοια συνάντηση. Όχι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά θα το έλεγα. Μισό λεπτό. Χριστόφορε, έχεις δίκιο σε αυτό που λες εσύ από τη μία πλευρά, ότι είναι δύο παράλληλα πράγματα για το ίδιο θέμα σε μία ημέρα και το ένα δεν θα έπρεπε να είναι έτσι ή το άλλο να είναι αλλιώς. Εγώ γνωρίζω ότι αυτό το κάλεσμα για σήμερα έγινε από το ίδιο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Δεν μπορούσε με ευκολία να αλλάξει τουλάχιστον από τους τοπικούς φορείς, για να μην στέκομαι μόνο απέναντί τους. Αλλά πρόσεξέ με όμως τώρα να σου πω κάτι άλλο. Όταν μιλάμε για παγκρήτια κινητοποίηση, όταν η σφαγή αυτή αφορά όλη την Κρήτη σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιδοτήσεις, θα περίμενε κάποιος ότι και πάνω στο Υπουργείο θα γινόταν πραγματική απόβαση από τους εκπροσώπους των φορέων όλης της Κρήτης. Από ποιους εκπροσωπείται όλη η Κρήτη? Μόνο από τον Περιφερειάρχη? Όταν μιλάμε λοιπόν για αγροτικούς φορείς, πού είναι οι αγροτικοί φορείς? Ένα μεγάλο ζητούμενο, ποιοι πάνε στην Αθήνα? Τώρα, μιλώντας για απόβαση, μου κεντρίζει στο ενδιαφέρον, με προκαλείς εντός εισαγωγικών, να υπενθυμίσω ότι για άλλα προβλήματα που μπορεί να μην ήταν και τόσο πολύ σοβαρά, επί ΣΥΡΙΖΑ είχαμε συνεχείς αποβάσεις στην Αθήνα. Εγώ θα θυμίσω την απόβαση του Νοεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, τις ημερομηνίες του 2016 στην Αθήνα, και αμέσως μετά του Μαρτίου του 2017. Και θα θυμίσω ότι στην Αθήνα έγινε μάχη με τις δυνάμεις καταστολής επί των ημερών του Βαγγέλη Αποστόλου, αποβάσεις, μαζικές αποβάσεις, επεισοδιακές αποβάσεις, οι οποίες δεν βλέπουμε να έχουν γίνει, να έχει γίνει ούτε μία απόβαση επί των ημερών της σημερινής κυβέρνησης. Άρα λοιπόν, γι' αυτό είπα ότι δεν είπα ότι πρέπει και καλά να γίνουν αποβάσεις, ούτε βεβαίως να γίνονται φασαρίες προς Θεού. Καλό όμως είναι να υπάρχει μια εκπροσώπηση ισχυρή από την Κρήτη. Σαφέστε. Σε μια
παρά διαμαρτυρίας με ειρηνικό πάντα χαρακτήρα. Έτσι. Λοιπόν, προς Θεού, δεν λέει κανείς να γίνονται. Όχι, σαφέστατα, δεν λέει κανένας το αντίθετο. Και όταν μιλάμε για απόφαση, ίσως να χρησιμοποιούμε λάθος λέξη, να μην την χρησιμοποιήσω ξανά. Επίσκεψη στο Υπουργείο, κάλεσμα στο Υπουργείο, θα πρέπει να διευκρινιστεί. Πόσος, να το πω διαφορετικά, κάλεσε το Υπουργείο σε αυτή τη συνάντηση, ποιοι πήραν αυτό το κάλεσμα για αυτή τη συνάντηση πάνω στο Υπουργείο, ποια είναι η εκπροσώπηση της Κρήτης, αν έπρεπε να πάνε ένας, δύο, τρεις, πέντε, δεν ξέρω ποιοι έχουν πάει σε αυτή τη συνάντηση, ποιοι θα πάνε σε αυτή τη συνάντηση, η οποία είναι στις 5:30 το απόγευμα. Μας ακούει ο κύριος Μανώλης Καρικαβάτσος, ο οποίος ζητάει να κάνει παρέμβαση, θα το δώσω το λόγο. Είναι από τον σύλλογο, Αγροτικό Σύλλογο Αστερουσίων, οι αγρότες, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, των μπλόκων. Κύριε Καρκαβάτσο, καλημέρα, της δύναμης των μπλόκων, καλημέρα. Που συμμετέχει με την κινητοποίηση δύναμη των μπλόκων, εκπροσωπούμενη στον ΟΠΚΕΠΕ, από τους Αγροτικούς Συλλόγους Ηρακλείου Αστερουσίων, αλλά και στον Ομό Χανιών επίσης αντίστοιχες οργανώσεις. Ωραία. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα σας. Ένιωσα την ανάγκη να παρέμβω. Γιατί κοιτάξτε, αναδεικνύεται ένα ζήτημα που είναι το μείζον θέμα της παραπληροφόρησης και της παραπλάνησης του αγροτικού ζητήματος στη συγκεκριμένη περίπτωση της σφαγής των επιδοτήσεων. Παρεμβαίνω, κύριε Αδουργεράκη, για να αποδείξουμε το εξής. Ότι πού την πάνε τη δουλειά. Ποιος είναι ο στόχος τους, τι είναι αυτό που σήμερα προσπαθούν να πείσουνε, διότι έχουμε το εξής. Από τη μια έχουμε ένα κάλεσμα που όντως, έτσι όπως το λέτε, είναι ερώτημα ποιοι συμμετέχουνε και γιατί συμμετέχουνε, και δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Είναι από την άλλη μια ανακοίνωση ότι θα στείλουν εξώδικο στη διοίκηση του ΟΠΚΕΤΕ για διαχειριστική, διαχειριστικά λάθη που ενδεχομένως μπορεί και να υπάρχουν, και είναι και το κάλεσμα στην ΟΠΚΕΠΕ Ηρακλείου και Χανίων. Τα ερωτήματα λοιπόν αυτά είναι τα σημαντικά που παραπληροφορούν τον αγροτικό κόσμο. Εμείς λέμε ότι ο μεγάλος εχθρός, αυτός που φέρνει αυτή την κύρια ευθύνη, είναι η εξέλιξη που δίνει το αποτέλεσμα της μείωσης των ενισχύσεων από το 2017 με ευθύνη των κυβερνήσεων, έτσι, και έρχεται σήμερα σε περικοπές από την κοινή αγροτική πολιτική της λογικής της ενίσχυσης στο 20-25%. Μα όλοι έχουν βάλει το δικό τους το λιθαράκι, ωστόσο, κύριε Καρκαβάτσο, από τη βάση, από εσάς δηλαδή, μέχρι εκεί πάνω τα υψηλά κλιμάκια. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Άρα κύριε Αδουργεράκη, τι πάνε να κάνουνε? Να ξεφουσκώσουν την αγωνιστική διάθεση του κακομοιριασμένου αγρότη που είναι κατακρεουργημένος με το κόστος παραγωγής, με τον ΕΛΓΑ, με τις τιμές οι οποίες τον ξεφουσκώσουν. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακό πάντως αυτή η συνάντηση να γίνει, και αυτό το κάλεσμα, αν έγινε, όπως ξέρω τουλάχιστον από το ρεπορτάζ, από τον ίδιο τον Υπουργό. Ξέρουμε μην τι. Ξέρουμε, μισό λεπτό. Ξέρω τι έχει παιχτεί και ξέρουμε καλά τι έχει παιχτεί μεταξύ του Υπουργού και του ΟΠΚΕΠΕ, και ξέρουμε και ποια είναι η απάντηση του ΟΠΚΕΠΕ σε όλα αυτά και του Προέδρου του ΟΠΚΕΠΕ που είπε ότι εγώ δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο και διορισμένος. Έχω μπει μέσω του ΑΣΕΠ και όλα τα υπόλοιπα. Ξέρουμε ωστόσο και ο ΟΠΚΕΠΕ ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια, γιατί και μαζί τα λέγαμε, είχε θέματα σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση των επιδοτήσεων. Όμως θα συμφωνήσω και με τον Χριστόφορο που είπε πριν από λίγο ότι την ευθύνη δεν την έχει ο ένας, δεν την έχει το Υπουργείο. Αν είναι επί Λιβανού, αν είναι επί με Γιώργαντα, αν μπορεί να είναι επί του σημερινού Υπουργού ή επί του σημερινού Περιφερειάρχη, και αυτή την πληροφορία που εγώ ανέφερα, την ουσία στην ουσία, την ευθύνη την έχει και η ίδια η βάση. Ο αγροτικός χώρος πολυκερματισμένος, γιατί φαίνεται. Άλλο λάδι παράγεται εσείς στη δύναμη των μπλόκων, άλλο λάδι παράγει μια τάδε οργάνωση, ένα τάδε σύλλογος, ένα τάδε φορέας, άλλο λάδι παράγει η ΑΣΥ, και πάει λέγοντας, και έχουμε βρει έτσι το χρυσό τυράκι, πέφτουμε όλοι στη φάκα και κοιτάξτε τα αποτελέσματα. Μωρέ, κανείς δεν τα αφισβητεί αυτά που λέτε, κύριε Αδουργιάρη, όντως έτσι είναι. Αλλά το ζητούμενο στην όλη ιστορία είναι αυτή η λέξη κατακερματισμός. Έχει πίσω της μια ουσία που λέει παραπληροφόρηση, παραπλάνηση
και στοχευμένη πολιτική στο πώς θα κρούψουν το πρόβλημα. Ακούστε, ακούστε, καθαρά είναι. Ο βασικός εχθρός της όλης λογικής είναι η υλοποίηση της κοινή αγροτικής πολιτικής και οι περικοπές των επιδοτήσεων που έχουν στόχο και όραμα. Το που οδηγούν δηλαδή τον αγροτικό κόσμο και ιδιαίτερα το μικροπαλαισθιακό. Μα αν το είχατε παλέψει και το είχαν παλέψει και αν η φακελή ήταν σωστή, δεν θα υπήρχε αυτή η μεγάλη σφαγή, κύριε Καρκαβάτσο. Το ίδιο το ξαναλέμε. Το ερώτημά σας λοιπόν ποιοι πάνε απάνω είναι αναπάντητο. Γιατί τις πρωτοβουλίες τις παίρνουν φορείς τέτοιοι οι οποίοι αγαντάρουν την κυβερνητική λογική και πολιτική. Σήμερα παραπλανούν λοιπόν τον αγροτικό κόσμο, τα χαθές θα το λύσουν και θα πάνε, θα χαϊδέψουν πλάτες, θα βγούνε πάλι με μαντήλια, θα βγούνε με ρακές και θα πούνε στον κόσμο θα το λύσουμε. Όμως τα βάσανα είναι στον κόσμο της αγροφιάς και του βιοπαλαισθή αγρότη. Εδώ τώρα που τυρανιέται να μαζέψει τη μειωμένη απόδοση της ελιάς, την πληγωμένη από το δάκο και το γλιοσπόριο πάλι, έτσι, την αποσημείωση του ΕΛΓΑ που δεν έρχεται, τιμές τέτοιες που είναι εξωπραγματικές και το φετινό εισόδημα διαλυμένο. Άρα λοιπόν το οργανωμένο αγροτικό κίνημα, κυρία Αδουλγεράκη, απαντάει ότι πρέπει να συσπηρωθούμε από τους αγροτικούς συλλόγους, να αναδείξουμε το πρόβλημα του κόστου παραγωγής, να αναδείξουμε το πρόβλημα στις εγγυημένες τιμές, να αναπληρώσουμε το εισόδημα το χαμένο μας και καλούμε έναν κόσμο να στείλει το μήνυμα στους κυβερνητικούς. Έτσι είναι, κυβερνητικοί είναι αυτοί που υλοποιούν την πολιτική της αγροτικής πολιτικής. Είναι κυβερνητικοί, οδηγούνται με την οδήγηση του Υπουργείου στη λογική το πώς θα περικόψουν τις επιδοτήσεις σε μια σειρά άλλα ζητήματα για να βγάλουν εκτός παραγωγής, εκτός από τη γη τους το μικροπαλαισθή αγρότη και τους καλούμε 11 η ώρα στον ΟΠΚΕΠΕ να πάμε όσοι μπορούμε, γιατί σήμερα είναι στα λιώφτα, να βρούμε τη λύση, να παλέψουμε για αυτό το δίκτυο και να στείλουμε το μήνυμα. Δεν θα υποχωρήσουμε, συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Χριστόφορε, ερώτηση προς τον κύριο Καρκαβάτσο. Αυτά που λέει ο Μανώλης ο Καρκαβάτσος είναι ουσιαστικά λόγια αλήθεια. Εγώ αυτό πιστεύω ότι είναι λόγια αλήθειας, ότι το παιχνίδι είναι στημένο εν πάση περιπτώσει και ότι μέσα από αυτά τα οικολογικά σχήματα, την τάχα μου φιλοπεριβαλλοντική ας πούμε κατεύθυνση, εδώ στη Μέση Ανατολή καίγεται ο κόσμος και δεν είδαμε να κόπτεται ας πούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε για τη Μέση Ανατολή ούτε για το περιβάλλον ούτε για τους ανθρώπους. Εν πάση περιπτώσει, μέσα από όλα αυτά λοιπόν τα οικολογικά σχήματα, ποιοι ωφελούνται? Οι μεγαλοαγρότες. Οι μικροί αγρότες, είμαι σίγουρος, δεν πρόκειται να ασχοληθούν με αυτή την υπόθεση. Να πάνε να αγοράζουν παγίδες, να δίνουν 1000 ευρώ για να πάρουν 300 ευρώ πίσω. Τρελά πράγματα δηλαδή πραγματικά συμβαίνουν. Επομένως, εγώ και εγώ συμφωνώ ότι μέσα, αν δεν αλλάξει ο στρατηγικός σχεδιασμός, πράγματι θα μείνουν μόνο οι μεγάλοι αγρότες και θα αυγατίζουν τα κέρδη τους και θα συσσωρεύονται οι εκτάσεις όλες των μικρών παραγωγών στις μεγάλες εκμεταλλεύσεις, καθώς θα εξαγοράζονται από τους μεγάλους. Μάλιστα. Έτσι είναι, κυρία Δουλγεράκη. Ακριβώς έτσι είναι. Αυτός είναι ο στόχος τους, αυτή είναι η παραπληροφόρηση, αυτή είναι η παραπλάνηση του αγροτικού κινήματος και η αγροφιά παραμένει στη λογική συσπήρωση στους αγροτικούς συλλόγους να το παλέψουμε αυτό. Αυτή είναι η διαπίστωση. Κύριε Καρκαβάτσο, ευχαριστώ για την παρέμβαση. Να είστε καλά σας. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία, κυρία Δουλγερά. Ευχαριστώ πολύ. Καλά να είστε. Καλημέρα. Λοιπόν, αλλά έχουμε κοντά μας και από τους κτηνοτρόφους τον κύριο Γιώργο Τζουλιεδάκη. Κύριε Τζουλιεδάκη, καλημέρα από τον 984. Καλημέρα, κύριε Τζουλιεδάκη. Αν μπορούσατε να μου μιλάτε λίγο πιο δυνατά, γιατί σας ακούω κάπου εκεί στο βάθος και δεν θα καταλαβαίνω τι. Δεν είναι καλή γραμμή, ναι, θα προσπαθήσω να μιλάω. Ναι. Καλύτερα τώρα. Ναι, και σας ευχαριστώ πολύ. Σήμερα στα γραφεία του ΟΠΚΕΠΕ, σήμερα εσείς οι κτηνοτρόφοι και στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Ναι, οι Χανιώτες στα Χανιά, οι υπόλοιποι Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λακίδη στο Ηράκλειο, στα περιφερειακά του ΟΠΚΕΠΕ, στην Ηρακλή. Mm-hmm. Ο λόγος για αυτή την κινητοποίηση είναι η κακή πληρωμή του ΟΠΚΕΠΕ που έγινε στις 27 Οκτωβρίου και παράλληλα να διορθωθεί αυτή η πληρωμή όσο το δυνατόν γίνεται γρηγορότερα με μια συμπληρωματική πληρωμή και
η επόμενη πληρωμή που θα είναι πιο καθοριστική, πιο δύσκολη, να μην έχουμε τα παρατράγουδα της πρώτης πληρωμής, κυρία Βουλγεράκη. Ναι. Κύριε Τζουλεδάκη, να διορθωθεί αυτό το οποίο έγινε με συμπληρωματική πληρωμή. Αυτό σημαίνει πολιτική απόφαση, ότι θα πρέπει να βρεθούν χρήματα δεν ξέρω πού, πώς, γιατί, δεν είναι δική μου ευθύνη, δεν είναι δική σας ευθύνη, για να έρθουν αυτά τα οποία δικαιούστε στις δικές σας τις τσέπες, στο δικό σας τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Είναι κάτι που έχει συζητηθεί με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενδεχόμενα με την ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κυρία Δουλγεράκη, τα χρήματα που ερχόταν τα προηγούμενα χρόνια στην περασμένη προγραμματική περίοδο, ακριβώς τα ίδια χρήματα, ελάχιστα, απειροελάχιστα λιγότερα, είναι και στην καινούργια προγραμματική. Το θέμα είναι ότι έγινε κακή διανομή των χρημάτων. Δεν έγινε με κριτήρια αγροτικής οικονομίας, ισόρροπης ανάπτυξης σε όλες τις περιοχές, αλλά όποιοι είχαν καιρό δότη από άλλες περιοχές πήραν τη μερίδα του λέοντος και η Κρήτη έμεινε για μία φορά ακόμα αδικημένη, όπως και την προηγούμενη προγραμματική, που η παραγωγή της Κρήτης και η οικονομία της Κρήτης γενικότερα έχανε 110 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Αν δεν αλλάξει κάτι, φοβάμαι ότι αυτή την προγραμματική που έπρεξε πρώτη φορά φέτος, στο τέλος της κάποιοι δεν θα παίρνουν καθόλου χρήματα και οι περισσότεροι θα παίρνουν ψίχουλα. Για τον ίδιο λόγο, ότι δηλαδή η επιλογή... Ακριβώς για τον ίδιο λόγο, κυρία Δουλγεράκη. Αυτό είναι αδικία. Αυτό δεν έχει, αυτό δεν έχει να κάνει με ένα... Όμως αυτό, κύριε Τζουλιαδάκη, δεν έχει να κάνει με ένα σοβαρό λόγο που έρχεται η κοινή αγροτική πολιτική. Γιατί αυτό ουσιαστικά λέτε και λέει ότι θα κόψω από τους συγκεκριμένους αγρότες, παραγωγούς, κτηνοτρόφους της Κρήτης τα χρήματα αυτά. Αλλά εδώ λέτε για πολιτικές αποφάσεις και διαχείριση των Υπουργείων Υγεσίας, Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που έχουν πάει, γιατί αυτό λέτε, τα χρήματα αυτά τα έχουν κόψει από εδώ, τα έχουν μεταφέρει σε περιοχές από όπου αντλούν την δική τους δεξαμενή των ψήφων. Ακριβώς έτσι, κυρία Δουλγεράκη, είναι, όπως έγινε, σας είπα ξανά την προηγούμενη, επιχειρείται να γίνει και σε αυτό. Μάλιστα. Δεν είναι κάτι το κρυφό. Αυτά είναι γνωστά. Φανταστείτε να δείτε, έχουν βάλει 19 συνδεδεμένες ενισχύσεις, που από αυτές η περιφέρεια Κρήτης, η δεδεμένη ενίσχυση παίρνει μόνο το εγωπρόβιο γάλα. Δηλαδή κάποιοι κοινοτρόφοι της Κρήτης. Όλα τα υπόλοιπα πάνε σε περιοχές συνδεδεμένες εκτός Κρήτης. Σας παίρνω ένα χαρακτηριστικότατο παράδειγμα για να δείτε. Χριστόφορε, σε ακούω βάσει αυτό που λέει ο κύριος. Αυτό που λέει, καλημέρα και από μένα στον πρόεδρο του ΣΕΚΝΗ. Και θα χαρούμε πάρα πολύ να δούμε το Σύλλογο Επαγγελματιών Κτηνοτρόφων Νομού Ηρακλείου ουσιαστικά να επανιδρύεται και να ξαναμπαίνει μπρος, γιατί έχει μια ιστορία και μια παράδοση που φαντάζομαι ότι επιβάλλει αυτή η ιστορία. Την ανάγκη να ξαναδούμε το ΣΕΚΝΗ να μπαίνει μπροστά για τη διεκδίκηση των ετοιμάτων των φτηνοτρόφων. Από εκεί και πέρα τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που λέει ο κύριος Βουλιαδάκης, πάρα πολύ σημαντικό βεβαίως ότι μόνο μια συνδεδεμένη ενίσχυση αφορά την Κρήτη, που είναι αυτή για το εγωπρόβιο γάλα. Μην ξεχνάμε επίσης ότι συνδεδεμένες ενισχύσεις, ας πούμε, συνδεδεμένη ενίσχυση είχε δοθεί και σε σταφίδα της Κορίνθου, αλλά η σταφίδα δική μας δεν είχε ποτέ ενταχθεί σε αυτό το καθεστώς. Και η συνδεδεμένη ενίσχυση τι είναι? Είναι μια διασφάλιση, είναι μια βοήθεια και μια διασφάλιση προς τον κόσμο, ούτως ώστε να παράγει προϊόν σε κάποιο ποσοστό. Ουσιαστικά αυτό δηλαδή δίνει ένα κίνητρο στον κόσμο, ούτως ώστε να μην αφανιστεί ένα προϊόν. Από εκεί και πέρα, βεβαίως θα πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Είδαμε, υπήρξε αυτή η σύγκρουση μεταξύ του Υπουργού και του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και υποτίθεται ότι θα βλέπαμε μια συμπληρωματική πληρωμή, η οποία προς το παρόν δεν έχει γίνει. Το θέμα είναι πότε θα γίνει, τι πληρωμή θα είναι αυτή και σε ποια κατεύθυνση θα είναι αυτή η πληρωμή. Ωστόσο, αυτά τα χρήματα έχουν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να τα αποδώσει στον αγροτικό πληθυσμό, έτσι. Γιατί αυτά τα χρήματα έχουν δοθεί.
δεν είναι από το Ταμείο του Κράτους, είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να αποδοθούν με το σωστό τρόπο εκεί που πρέπει να φτάσουν. Μάλιστα. Πολιτική λοιπόν απόφαση. Το μαχαίρι και το καρπούζι στη νέα ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αυτό λέτε, κύριε Τζουλιαδάκη, έτσι? Βέβαια. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Κάποιος λέει, μακάρι να υπήρχε κάποιος τεχνικός τρόπος, με μαθηματικό τρόπο να γίνει αυτό το πράγμα. Χρειάζεται πολιτική απόφαση. Μάλιστα. Στο σημερινό διαδικαστικό, για να ξέρει ο κόσμος, οι κτηνοτρόφοι από Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Χανιά συγκεντρώνεστε στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ στο Ηράκλειο, έτσι? Ναι, υπάρχει μία προσκέντρωση για το Ρέθυμνο, για τον νομό Ρεθύμνης, τον κόβο Ανόρμου, αν δεν κάνω λάθος, και από εκεί θα ξεκινήσουν ομαδικά και θα κατευθυνθούν και αυτοί στο Ηράκλειο, στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι υπόλοιποι, εμείς από εδώ από το Ηράκλειο, έχουμε ορίσει ως συνάντηση κατευθείαν τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στις 11 το πρωί. Τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην οδό Ηρακλή, νομίζω. Στην οδό Ηρακλή, ναι. Ναι. Για να ξέρει έτσι και ο κόσμος, ο οποίος χρησιμοποιεί την περιοχή για τις δικές του τις μετακινήσεις, τα ψώνια, τα παιδιά κλπ. Που σήμερα υπάρχει αυτή η κινητοποίηση. Και στα Χανιά, νομίζω ότι υπάρχει κινητοποίηση στον κόβο των Μουρνιών, ε? Νομίζω, ναι, εκεί υπάρχει μια προσυγκέντρωση και θα κατευθυνθούν και αυτοί στα τοπικά γραφεία στην πόλη. Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε και τις εξελίξεις από την Αθήνα. Αυτό το οποίο θα βγει σήμερα, κύριε Τζουλιαδάκη, 5:30 το απόγευμα από την συνάντηση σε ό,τι έχει να κάνει με τη σφαγή στις επιδοτήσεις. Νομίζω ότι θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ποια θα είναι η θέση του Υπουργείου σε όλα αυτά για τα οποία φωνάζετε όλοι σας. Σας ευχαριστώ. Τα λέμε, κύριε Τζουλιαδάκη. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Έχεις κάτι να προσθέσεις ή σε αποχαιρετώ, Χριστόφορε? Αυτό που έχω να πω είναι ότι θα πρέπει σήμερα να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και να ξέρει ο κόσμος αν θα έχει να περιμένει συμπληρωματικές ενισχύσεις ή όχι. Διαφορετικά θα πρέπει να περιμένει βεβαίως την εκαθάριση που είναι στο τέλος του χρόνου. Σε ό,τι αφορά τα οικολογικά σχήματα, είναι πια ξεκάθαρο ότι οι πληρωμές θα πάνε άνοιξη, γιατί πρέπει να εφαρμοστούν κάποια οικολογικά σχήματα τα οποία δεν μπορούσαν τώρα να εφαρμοστούν. Άρα το κομμάτι αυτό προς το παρόν, που είναι το παλιό πρασίνισμα, το ξεχνάμε και μιλάμε πλέον για το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης που θα δοθεί όπως δίνεται κάθε χρόνο στο κλείσιμο της χρονιάς. Μάλιστα. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει σήμερα με τον αγροτικό κτηνοτροφικό τομέα, αυτά τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί και αυτά τα οποία περιμένουμε κατά την πορεία της ημέρας με αυτή την συνάντηση στο Υπουργείο. Χριστόφορε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενημέρωση, για το ρεπορτάζ σου. Καλά να είσαι και εσύ.